Κύριε Χαζή, τελικά το 4,5% που είχε συμφωνήσει μέχρι το 2030 η Νέα Δημοκρατία ήταν η συνταγή του παράδεισου. Εμείς πιάσαμε πάνω από το 3,5. Ρώτα, περιμέναμε να το πείτε πάντως. Πάλι Δεν πειράζει, κύριε Χατζή. Εγώ δεν διακόπτω κανένα γιατί τα επιχειρήματά μου είναι η δύναμη του λόγου μου και δεν είναι οι διακοπές μου. Χάνουμε χρόνο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στο ζήτημα του πλεονάσματος, το 3,5% που μπήκε σαν στόχος και μας κατηγορούσαν την Νέα Δημοκρατία ότι είναι μεγάλος στόχος. Είναι 1% κάτω από το 4,5% που συμφωνήσανε, παρότι ψηφίσανε με τον νόμο 43-36 το 3,5%. Το ψηφίσανε και η Νέα Δημοκρατία τον Αύγουστο του 2015 το πλεόνασμα αυτό για το οποίο μας κατηγορούν. Και τώρα ακούμε διάφορες κατηγορίες. Εγώ τέλος πάντων δεν θα μείνω πάνω σε αυτό. Κάποια επιχειρήματα διατύπωσε ο κ. Γεωργιάδη. Θα μείνω στο τι έγινε στο παρελθόν. Εκκρεμεί από την προηγούμενη συζήτησή μας. Πάνω σε αυτό θέλω να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, ευτυχώς. Εκκρεμεί, κύριε Γεωργιάδη, από την προηγούμενη συζήτησή μας ένα το κρατούμενο. Εάν το πλεόνασμα που εγώ θα το επαναλάβω, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι επιτεύχθηκε αυτό το αποτέλεσμα. Απλώς στερείται αναπτυξιακής προοπτικής και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, το παραδεχθήκατε κι εσείς. Να δούμε λοιπόν εάν αδυνατίζει τα επιχειρήματά μας για την απομείωση του χρέους. Σας το είπα και πριν και το κρατήσαμε στην πάντα για να το συζητήσουμε. Διότι βλέπω εγώ το Σόιμπλε να λέει ότι οι προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης για το έλλειμμα είναι πιο ρεαλιστικές από εκείνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και φουσκώνουμε σαν τις γαλοπούλες, καμαρώνουμε σαν γύφτικα σε επάρνια. Κοίταξε πώς μας αναγνωρίζει ο Σόιμπλε. Στην πραγματικότητα, ο Σόιμπλε είναι καταχαρούμενος, διότι είναι της άποψης ότι δεν υπάρχει θέμα ελάφρυνσης του χρέους. Ένα το κρατούμενο. Το οποίο υποστηρίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το δεύτερο, να δούμε πώς συγκροτείται, ή μάλλον αν θέλετε για να τα λέμε ένα-ένα και να είναι πιο ζωντανή συζήτηση, το πώς συγκροτείται αυτό το πλεόνασμα, από πού μας προέκυψε αυτό το τριεκτέ. Αυτό να ξεκινήσω από αυτό και να πω για την απομείωση. Για να μην το διακόψω, Όλγα μου, μισό λεπτό. Θα είναι καλό να μην διακοπώ σε μία πρόταση που θα απαντήσω. Δεν θα διακοπείτε καθόλου, θα πάω τώρα σε διαφημίσεις λίγο νωρίτερα, για να έχετε μετά όλο το χρόνο να απαντήσετε, για να μην σας διακόπτουμε και χάνετε και ο ερμός σας κτλ. Και να δώσετε και τις απαντήσεις που είπε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί έθεσε κάποια ζητήματα με μια επιχειρηματολογία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλετε να δώσετε μια απάντηση γι' αυτό. Είναι καλύτερο ένα πλεόνασμα 4% σε μια εφεσιακή περίοδο ή αν είχαμε μια ανάπτυξη 3,5% όπως είπατε κύριε Γεωργιάδη, 3,7% που είχε προβλεφθεί τότε ένα πλεόνασμα 4,5%. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Γνωρίζετε καλά τα οικονομικά και ελπίζω να διαφωτίσουμε την κοινή γνώμη για αυτό το δεδαλώδες ζήτημα που έχουμε μπλέξει τον τελευταίο καιρό όλοι μας διαφημίσεις.